Πριν ξεκινήσω με το νομοσχεδίο, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναφορά λίγων δευτερολέπτων για τον αποχαιρετισμό στον Μίκη Θεοδωράκη. Τον αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση, τον Μίκη της αντίστασης και των αγώνων, της δημιουργίας, της μεγάλης τέχνης και της τεράστιας συμβολής του στον λαϊκό μας πολιτισμό και στους μεγάλους αγώνες. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο η τέχνη του είναι μεγάλη, γιατί είναι δεμένη με τους πόθους, τις αγωνίες, την πάλη και τους αγώνες του λαού μας, όλων των λαών. Και ακριβώς γι' αυτό η μεγαλύτερη τιμή για τον ίδιο ήταν ότι ο λαός μας, οι λαοί, μπορούν να αναγνωρίζουν στο έργο του το πρόσωπό τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, αν θέλετε, ή το τι πραγματεύεται, κατατέθηκε το Μάιο στη διαβούλευση. Σήκωσε βέβαια θύλα αντιδράσεων με χιλιάδες σχόλια, επικριτικά, από τους φορείς που εμπλέκονται στα ζητήματα της ευζοίας, των ζώων, συντροφιάς και όσα προβλέπονται και στο νομοσχέδιο. Βέβαια, η κυβέρνηση αναγκάστηκε κάτω από αυτές τις αντιδράσεις να κάνει ορισμένες βελτιώσεις σε μια σειρά ζητήματα. Κατά τη γνώμη μας, η ουσία του νομοσχεδίου δεν άλλαξε, δεν αλλάζει και συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά τους Δήμους, εξακολουθούν να έχουν μια αρμοδιότητα, που βεβαίως το νομοσχέδιο περιγράφεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την περισυλλογή, την κτηνιατρική περίθαλψη, τη στήρωση των αδέσποτων ζώων και άλλα, χωρίς όμως επαρκή χρηματοδότηση, χωρίς επαρκείς υποδομές και προϋποθέσεις για να τη διαχειριστούν. Καθιστώντας τους μάλιστα, τους Δήμους, το νομοσχέδιο, υπεύθυνους και μάλιστα καθ' ολοκληρία, θεσπίζοντας μάλιστα και ποινές για τη μη τήρηση των όποιων χρονοδιαγραμμάτων στα επιχειρησιακά προγράμματα που οφείλουν να εκπονήσουν οι Δήμοι από την εφαρμογή από την ψήφιση και από την εφαρμογή του νομοσχεδίου. Τώρα, παράλληλα θεσπίζεται και το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Άργος. Αλλά οι πηγές του θα είναι προφανώς πάνω κάτω οι ίδιες με σήμερα, καθώς δεν προβλέπεται με σαφήνεια κάποια επιπλέον χρηματοδότηση. Και μάλιστα είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ύψος της χρηματοδότησης αυτού του προγράμματος, τη διάρκεια του και πάει λέγοντας. Και οι όποιες αναφορές γύρω από τη χρηματοδότηση αφήνονται αόριστα, επιτρέψουν τον όρο, ή απροσδιορίστα για το μέλλον και μέσω υπουργικών αποφάσεων. Ουσιαστικά στο ζήτημα αυτό γίνεται μια αναμασώνται, αν θέλετε, οι υπάρχουσες πηγές της σχετικής χρηματοδότησης. Και είναι βέβαιο ότι η κατάσταση σε σχέση με τη διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων θα εξακολουθεί να καρκινοβατεί. Βέβαια, είναι αναμενόμενο κατά τη γνώμη μας, πολιτικά φυσικά, διότι μιλάμε για μια πολιτική στο σύνολό της που και από την παρούσα κυβέρνηση, όπως και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, στο επίκεντρό τους έχει τι, το κέρδος και πώς αυτό θα διασφαλιστεί. Και όχι τις κοινωνικές ανάγκες, τις ανάγκες της κοινωνίας και φυσικά πολύ δε περισσότερο το ενδιαφέρον για την υγεία των ζώων, που δεν είναι ζήτημα ηθικό, έτσι το τονίζω, είναι θέμα πολιτικό. Έτσι, με μαθηματική ακρίβεια κατά τη γνώμη μας, τα πράγματα οδηγούνται σε προώθηση της ανάθεσης αυτών των υποχρεώσεων των Δήμων σε τρίτους, δηλαδή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ιδιώτες, κτηνίατροι, άλλοι ιδιώτες και πάει λέγοντας, που ούτως ή άλλως προβλέπεται από το νομοσχέδιο, αφήνοντας συγχρόνως ανοιχτό το πεδίο σε επιχειρηματική δράση γύρω από τα αδέσποτα και ταυτόχρονα σε επιβάρυνση των δημοτών στη βάση της ανταποδοτικότητας, της πληρωμής δηλαδή των ίδιων των δημοτών, του εξαναγκασμού αν θέλετε σε πληρωμή των ίδιων των δημοτών. Εδώ να διευκρινίσουμε πως εμείς δεν διαφωνούμε και με τη δράση ή αν θέλετε τη συμβολή των φιλοζωικών σωματείων στη διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, όμως αυτή θεωρούμε πως πρέπει να είναι ενταγμένη στα πλαίσια των κρατικών υποδομών και του σχετικού σχεδιασμού
από το κράτος και όχι να γίνεται ουσιαστικά ανάθεση αρμοδιοτήτων του κράτους σε φορείς εθελοντικού χαρακτήρα, γιατί εκεί οδηγούνται τα πράγματα και όχι μόνο αναφορικά με το νομοσχέδιο που συζητούμε και τα ζώα συντροφιάς που συζητούμε, αλλά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και εκεί που εμπλέκονται οι εθελοντές ή οι εθελοντικές οργανώσεις συμβαίνει αυτό το πράγμα και τα παραδείγματα είναι πάμπολα και από τις ΜΚΟ και σε άλλους τομείς. Έτσι λοιπόν, όπως επίσης δεν θα πρέπει να αφήνουμε στο περιθώριο και την άσκηση ή αν θέλετε να αφήνουμε στο περιθώριο την άσκηση επιχειρηματικής δράσης και γύρω από τα αδέσποτα. Και πρόκειται όμως για μια όντως πολιτική που συνεχίζεται από όλες τις κυβερνήσεις και αυτές οι κατευθύνσεις προϋπήρχαν και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο το 40-39 του 12. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση μετέπειτα το συντήρησε, είχε εξαγγείλει αναλόγου χαρακτήρα περιεχομένου νομοθετική πρόταση, την οποία όμως δεν προχώρησε. Έτσι λοιπόν η ανταποδοτικότητα που διαπνέει το νομοσχέδιο είναι εμφανές, δηλαδή το χαράτσωμα για την κατοχή των ζώων και πολλαπλασιάζεται με την προσθήκη για τη σήμανση των ζώων, το τσιπάρισμα που λέμε, είτε για τη στήρωση, είτε για καταγραφή του DNA και μιλάμε για μεγάλες επιβαρύνσεις, εκατοντάδων ευρώ, που μετατρέπουν φυσικά την κατοχή ενός κατοικίδιου σε πολυτέλεια. Εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτές τις σκέψεις, προτάσεις της κυβέρνησης και τα συγκεκριμένα άρθρα, θέλετε, του νομοσχεδίου. Κατά την άποψή μας, το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων πρέπει να αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο και να εξασφαλίζονται, να εξασφαλιστούν από το κράτος όλοι οι απαιτούμενοι πόροι, ανθρώπινοι, οικονομικοί πόροι, για τη διαμόρφωση χώρων, τη στέγαση και λειτουργία δημοτικών κτηνιατρίων με υποδομές κλινικής για αδέσποτα, με εξεταστήριο, χειρουργείο, νοσηλευτήριο, εργαστήρια, μικροβιολογικά, μόνιμος κτηνιάτρος, μόνιμους νοσηλευτές, ζωοκόμους εκπαιδευμένους, εκπαιδευτές αντίστοιχα, αυτοκίνητα περισυλλογής και άλλα. Σε επίπεδο Δήμου ή αν θέλετε σε επίπεδο ομάδας όμορων Δήμων. Σε αυτούς τους χώρους λοιπόν να υπάρχει η δυνατότητα για προσωρινή μόνο διαμονή των ζώων, τα οποία μετά τη στήρωση και περίθαλψή τους θα πρέπει να αφήνονται στον οικείο χώρο τους εκτός ασφαλώς συγκεκριμένων εξαιρέσεων, είτε πρόκειται για ζώα επιθετικά, είτε μικρής ηλικίας κτλ. Επίσης διαφωνούμε με τον εγκλεισμό των ζώων σε κοινοκομεία, πολύ δε περισσότερο διαφωνούμε με την ήδη ισχύουσα διάταξη, την οποία επαναλαμβάνει το νομοσχέδιο, αυτό δηλαδή περί εγκατάστασης κοινοκομείων, καταφυγείων, σε δαστικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις εκτός οικιστικών περιοχών, που δημιουργεί, κατά τη γνώμη μας, έντονα ερωτηματικά και προβληματισμό ως προς τις στοχεύσεις της. Αφήστε που, όπως φάνηκε και από τις πρόσφατες πυρκαγιές, αυτά τα ζώα σε τέτοιες εγκαταστάσεις θα βρίσκονται στο έλεος της εγκληματικής πολιτικής σε ό,τι αφορά στα δάση και την προστασία τους. Αντίστοιχα, τα ζώα που θα απελευθερώνονται στο οικείο περιβάλλον θα πρέπει να ελέγχονται και να περιθάλλονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Δήμων και το εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό τους που πρέπει να υπάρχει. Αντίστοιχα, να υπάρχει διαρκής μέρημνα για την κατάστασή τους ώστε να μην δημιουργούνται αγέλες κτλ. Επίσης, στο ζήτημα της σήμανσης και της καταγραφής, εμείς διαφωνούμε με το σημερινό καθεστώς που αναπαράγει το νομοσχέδιο, που ουσιαστικά αυτή η νευραλγικής σημασίας αρμοδιότητα είναι φορτωμένη ή φορτώνεται, αν θέλετε, στους ιδιώτες κτηνιάτρους και η δαπάνη βαραίνει ποιον, τους κατόχους των ζώων συντροφιάς. Η γνώμη μας είναι ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά, δωρεάν και αποκλειστικά από τα δημοτικά κτηνιατρία και φυσικά με εποπτεία και φροντίδα από το κράτος σε όλους αυτούς τους τομείς που αναφέρθηκα προηγουμένως, προσωπικό, υποδομές, οικονομικά.
Πρόκειται λοιπόν για αρμοδιότητα λεξαρικού χαρακτήρα που δεν μπορεί να βρίσκεται εκτός της κρατικής ευθύνης, φορτωμένη στα ιδιωτικά κτηνιατρία, τα οποία κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να απεμπλακούν από αυτή τη διαδικασία. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, από το νομοσχέδιο που συζητάμε αναδεικνύεται και αποδεικνύεται για άλλη μία φορά και με αυτό το νομοσχέδιο πως η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή όταν πρόκειται για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Και σε αυτό περικλεί όχι μόνο το αντικείμενο συζήτησης του νομοσχεδίου, αλλά και τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας και πάει λέγοντας. Λοιπόν, δεν δίνει δεκάρα τσακιστή και η παρούσα κυβέρνηση, αλλά πολύ δε περισσότερο και για τη σήμανση, καταγραφή των ζώων συντροφιάς, ενώ το πρόβλημα των ζώων, των αδέσποτων ζώων, εξακολουθεί να το φορτώνει στους Δήμους, χωρίς βεβαίως να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι και άρα μετακύληση των όποιων οικονομικών βαρών μέσω ανταποδοτικότητας στους ίδιους τους δημότες. Την ίδια ώρα που και οι παρούσες κυβέρνησεις όπως και οι προηγούμενες ενισχύουν με πακτολό δισεκατομμυρίων το μεγάλο κεφάλαιο και εντείνει παράλληλα την αστυνομοκρατία. Εκεί βρίσκει και τα χρήματα και τα κονδύλια για να αφενός με να πάρει μέτρα αστυνομοκρατίας, καταστολής κτλ. Και φυσικά να ενισχύσει με παντός είδους διευκολύνσεις, φοροαπαλλαγές, επενδυτικούς νόμους και πάει λέγοντας το μεγάλο κεφάλαιο. Για τέτοιου τύπου, επαναλαμβάνω, κοινωνικές παροχές δεν δίνεται δεκάρα τσακιστή, επαναλαμβάνω. Στη βάση λοιπόν αυτών, κύριε Πρόεδρε, στον πυρήνα κατά τη γνώμη μας του νομοσχεδίου που βρίσκονται και οι αντίστοιχες βέβαια διατάξεις του, βρίσκονται στον αντίποδα μιας ουσιαστικής παρέμβασης για τα αδέσποτα. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε επί της αρχής, παρά τις όποιες βελτιώσεις έχουν γίνει, όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασής μας, αλλά και πολύ δε περισσότερο και η συμφωνία μας σε κάποια επιμέρους ζητήματα δεν μπορεί να είναι θετική προς την υπερψήφιση, αν θέλετε, επί της αρχής του νομοσχεδίου. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε ενάντια στο επί της αρχής του νομοσχεδίου.